Αγαπημένη μου. Δεν ξέρω αν αγκαλιάζεστε, αν φιλιέστε. Έτσι κάνω εγώ. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πού κάθομαι εδώ. Εκεί. Τέλεια. Τι κάνεις, είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για όλα, γιατί δεν έχουμε ξανά συναντηθεί τηλεοπτικά. Τον καιρό που έφυγες που είδαμε, δεν έτυχε να σε δω κάπου. Όχι, όχι. Πέντε χρόνια έχουν περάσει κιόλας. Βρε Κατερίνα, εγώ πρόλαβα σε που ήταν παντός. Ναι, όντως, ένα χρόνο. Σε άλλα πόστα, αλλά βλεπόμασταν στα πεταχτά. Πολύ εργαλείο η Κατερίνα μου. Πολλά πράγματα έχει κάνει εδώ. Πάρα πολλά. Έχει αφήσει και εσύ το δικό σου στίγμα στο κανάλι μα. 12 χρόνια ήταν αυτά. Η αλήθεια να λέγεται, με απόλυτο σεβασμό, ακόμα και τώρα που πέρασα, ας πούμε, την πύλη. Και παλαιότερα έλεγα ότι το Μέγκα ήταν το δεύτερο μου σπίτι, πολλές φορές και το πρώτο. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έμαθα τα πάντα. Με πάρα πολύ λοιπόν σεβασμό και πολλά ευχαριστώ έφυγα από το Μέγκα μετά από 13 χρόνια. Ναι, όταν το 17, λίγο πριν γεννήσω τη Μαρίνα, αποφάσισα ότι θέλω να βάλω αυτή την τελεία. Έφυγες με τις καλύτερες σχέσεις, ήταν μια δική σου απόφαση, συνειδητή απόφαση να εγκαταλείψεις το χώρο, Κατερινάκη μου, και να ζήσεις αυτή την εμπειρία της μητρότητας, έτσι, κάπως έτσι είχε γίνει. Ναι, γιατί την πρώτη φορά με τον Ηλία δυστυχώς δεν ήμουνα παρούσα. Όταν ήταν 4,5 μηνών ο Ηλίας, εγώ ξεκίνησα τα πολύ πρωινά πάλι, άρα έχασα το καλημέρα. Είπα ότι δεν θα κάνω το ίδιο λάθος δεύτερη φορά, οπότε έζησα δύο περίπου χρόνια, 1,5 χρόνο έτσι full την οικογένεια. Και μετά όταν ήρθε μια άλλη πρόταση, βεβαίως, γιατί το σκουλούτσι έφευγε ποτέ. Δεν φεύγει και μάλιστα τώρα είσαι και στο στοιχείο σου, κάνεις αυτό που αγαπάς πάρα πολύ, την πρωινή ζώνη. Απαιτεί θυσίες φυσικά, αλλά νομίζω συνήθισες, Κατερίνα μου, τόσο καιρό. Όχι, έχω άλλα ώρα. Πλέον είμαι άλλη, δηλαδή σε κανένα δύο ώρων εγώ ξεκινώ να σβήνω. Για σένα τώρα τι είναι το βραδινό, να πούμε το απόγευμα. Λίγο παραπέρα. Λίγο παραπέρα. Είμαστε αργά το απόγευμα προς βράδυ, να νυχτώνει έναν περίπου. Ναι, προσαρμόστηκες φαντάζομαι. Ναι, απλώς αλλάζεις το ρολόι, δεν είναι. Το έκανες και πιο παλιά εδώ. Βεβαίως, με τον Δημήτρη το Σούγλι εδώ. Ναι. Είναι το πώς, γιατί σε πάρα πολλά επαγγέλματα υπάρχουν οι βάρδιες, υπάρχουν τα εκπεριτροπής ωράρια κτλ. Άρα όπως μπορούν οι υπόλοιποι, μπορώ κι εγώ. Έτσι είναι. Θέλω να σε πάω έτσι στα πρώτα σου βήματα εδώ στο Μέγκα. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησες από εδώ. Και είχατε ξεκινήσει για την Κύπρο και για τα δεδομένα μας. Κάνατε την πρώτη lifestyle εκπομπή για το Μέγκα σίγουρα, με την Γογό Μαστροκώστα. Ναι, το Γογό. Που ήσουν νομίζω στο πλαισίο στην. Εγώ και η Σοφία νομίζω ήμασταν. Ναι. Δεν έχω επιστροφή για να ακούσω. Αλλά ήμασταν το μοντάζ, η παραγωγή, η αρχή συνταξία, οι έρευνες, οι συνεντεύξεις και μετά η παρουσίαση. Νομίζω ήταν το 9 ή το 6. Παιδιά, όχι, μη μου βάζετε ημερομηνίες. Το 6 δεν ήταν. Λίγο πιο μετά. Το 2009 νομίζω. Και ξεκίνησες σε κάτι διαφορετικό. Ψυχαγωγία, έτσι δεν ήταν η εκπομπή? Βεβαίως. Λοιπόν, τι γεύση σου είχε αφήσει αυτή η εμπειρία? Γιατί τα επόμενα χρόνια σε βλέπαμε στο ενημερωτικό κυρίως κομμάτι. Ξεκίνησα από ενημέρωση. Βασικά, να σου πω, για μένα πλέον τούτων λίγο στερεότυπων από την άποψη ότι όταν ξεκινάς, πιστεύω και είπα το πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω, ότι δεν έχει να κάνει με το τι κάνεις, αρκεί να το κάνεις επειδή το θέλεις, επειδή το αγαπάς και επειδή έχεις να δώσεις κάτι παραπάνω. Οτιδήποτε να κάνεις στη ζωή σου, οποιοδήποτε επάγγελμα να κάνεις, άμα το αγαπάς, άμα θέλεις να το κάνεις, άμα έχεις πάθος για τη δουλειά σου, ό,τι και να κάνεις, χρειάζεται να του βάλεις χαρακτηρισμό. Το ίδιο σκληρά δουλεύω και στην ψυχαγωγία, το ίδιο σκληρά δουλεύω και στην ενημέρωση, γιατί αγαπώ τη δουλειά μου. Και δοκιμάζεσαι, Κατερίνα μου, στο κάτω-κάτω. Εννοείται, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι ένα πράγμα. Ίσα-ίσα. Όχι. Είναι και μπροστά από τις κάμερες και πίσω. Ναι, μα εννοείται. Πολλές εμπειρίες. Εννοείται, ναι. Δόξα τω Θεώ, μου έχουν δοθεί ευκαιρίες και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου τις έδωσαν, έτσι ώστε να πελεκηθώ αρκετά και μπροστά και πίσω. Νιώθεις γεμάτη, ότι έχεις κουβαλάς μια βαλίτσα εμπειρίες. Πολύ. Ναι.
Πάντως θέλω να σου πω ότι έκανα και ένα meaning άλλο που δεν χρειαζόταν κιόλας εδώ στα παιδιά, στους συναδέλφους σου. Όλοι έχουν να πούν για σένα τι θετικό πλάσμα. Αποκλείεται, θέλω να μου πείτε ένα αρνητικό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα από τα πιο ωραία επεισόδια πρόσωπα ήταν αυτό στο ριζοκάρπασο με τους εγκλωβισμένους. Ήταν η τελευταία σου εδώ τηλεοπτική εκπομπή πριν φύγεις από το Δεν θυμάμαι. Κάμουν τόσο πολλά πράγματα. Τα πρόσωπα. Δεν θυμάμαι. Τα πρόσωπα. Εβδομαδιαία εκπομπή ήταν. Ναι. Τα πρόσωπα ήταν εβδομαδιαία. Απλώς νομίζω δεν ήταν το τελευταίο τηλεοπτικό. Έκανα κι άλλα. Δεν τα θυμάμαι. Κάμα αρκετά πράγματα. Αλλά ήταν μια εξαιρετική με παραγωγή. Εξαιρετική εκπομπή. Και από το καθένα, από την κάθε παραγωγή, ομάδα, παίρνεις και από κάτι, έτσι, Κατερίνα. Εννοείται. Και εμπειρίες και... Έχουμε βρει έτσι κάποια πλάνα από τα παλιά. Ο αγαπημένος μου. Όσα χρόνια. Ο αγαπημένος μας. Γιώργος Κουλιάρας. Κοίτα, αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, σίγουρα δεν θα κάναμε, γενικότερα όλοι μας, έτσι, όλοι μας, γιατί άλλαξε την τηλεόραση με το που ήρθε. Και άλλαξε την τηλεόραση όχι μόνο στον σταθμό που εργαζόταν, αλλά γενικότερα σε όλους τους σταθμούς. Μόνο πολλά ευχαριστώ μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είμαι σίγουρη ότι ξέρει το έργο που έκαμε και το τι άφησε πίσω του. Και όσοι τον έχουν γνωρίσει, το ίδιο έχουν να πούν. Σχολείο. Ελένα, σχολείο. Αν δεν είσαι μαζί, αν δεν είσαι στο φτύσου στο Χουλιάραν ή στην παραγωγή στο Χουλιάραν ή πάνω στο γραφείο του με τις ώρες να κάνεις σύσκεψη, δεν ξέρεις τι σημαίνει να περνάς από τηλεοπτικά. Τελεία. Μου το έχουν πει. Εντάξει, και εμένα μου έδωσε το βήμα να Χουλιάρας. Τον γνώρισα, μετά έφυγε. Κρατάω δηλαδή αρκετά πράγματα. Εσύ τι είναι αυτό που κρατάς έτσι σαν συμβουλή από αυτόν τον άνθρωπο? Εντάξει, εγώ βασικά τον κύριο τον Γιώργο τον Χουλιάραν τον έχω. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, όχι μέντορας μόνο, ήταν πολλά πράγματα μαζί. Η πελάρα του, τούτο το πράγμα που εύκαλε να πούμε ότι να κάνουμε το πράγμα, να κάνουμε τώρα. Μπορείς, δεν μπορείς, να το κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να του βάλω λέξεις, δεν μπορώ να το σπουδαίω, αλήθεια. Πιστεύεις ότι λείπει ένας τέτοιος άνθρωπος στην κυπριακή τηλεόραση, στα κανάλια, στις παραγωγές? Πιστεύω ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και κάνουν πράγματα, και δουλεύουν πράγματα, και έχουν και, ξέρεις, να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Αλλά τούτο μετριάζει την σπουδαιότητα του ανθρώπου του συγκεκριμένου. Ναι. Πάμε και στο σήμερα, Κατερίνα, και είμαστε καθημερινά. Σε βλέπει ο κόσμος από το πρωί. 6:45, δεύτερη σεζόν τώρα, έτσι. Ναι, λέμε καλημέρες πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, πότε, 6:45. 6:45 ξεκινάει η εκπομπή. Ναι. Και από όσο καταλαβαίνω και που έχω δει για σένα και που σε έζησα εδώ, είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να είσαι πάντα διαβασμένη, ενημερωμένη, να γνωρίζεις όλα τα θέματα. Η εκπομπή που κάνεις, για να λέμε την αλήθεια, είναι αρκετά δύσκολη. Έχεις πόσους καλεσμένους? 15. Μπορεί και 15 την ημέρα. Έχω διαφορετικά 13, θέματα. Έχω 13 με 15 καλεσμένους καθημερινά. Και τώρα με τσουελίου είμαστε βακαρβουνά, γιατί κάποιοι είναι κλείσαν ακόμα. Δηλαδή, πώς το όλο αυτό το άγχος, ότι πρέπει να είσαι και ενημερωμένη, να μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, καλεσμένος να μην σου έρθει, να προκύψει κάτι στον αέρα. Πώς το διαχειρίζεσαι? Ωραία. Όταν είσαι διαβασμένος, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι διαβασμένος για τα θέματα, εκτός του τα πρόπτα ή τα έκτακτα που μπορεί να προκύψουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, του πρωινού, της εκπομπής. Μπορείς να διαχειριστείς και τον χρόνο σου, μπορείς να διαχειριστείς και μια κατάσταση άμα ξέρεις το θέμα σου. Τώρα, οι ακυρώσεις και τα λοιπά, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι, είναι το πιο ιδανικό πράγμα να σε πιάνει καλεσμένος και να σου το ακυρώνει, αλλά τι να κάνουμε. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές, το διαχειρίζομαι. Θέλει πάρα πολλά καλή προετοιμασία, γι' αυτό και θέλω να είμαι πάρα πολλά καλά προετοιμασμένη, γι' αυτό και ξεκινώ πολλά νωρίς την προετοιμασία μου. Ναι. Τι ώρες ξυπνάς δηλαδή? 1:50 το πρώτο ξυπνητήρι. 1:50, 1:55, 1:57, 2:01, να σου τα δείξω μετά. Μάνα μου, Κατερίνα μου, εντάξει, φαντάζομαι τώρα για να μπορείς να ακολουθήσεις το πρόγραμμα, γιατί έχεις και δύο υπέροχα μωράκια, έχεις και τον άντρα σου, ενώ είσαστε
Από ναι, πριν. Και το μαγείρεμα σου και το πλήσιμο σου και το καθάρισμα σου και τα μωρά και το σκιάβασμα και το παιχνίδι και τον άντρα σου, ναι. Ναι, τουλάχιστον τι ώρες πας στο σπίτι, έχεις τουλάχιστον χρόνο έτσι να... Ναι, έχω χρόνο, βέβαια, εντάξει, ποιοτικό χρόνο πολλά δύσκολα βρίσκω. Δηλαδή μπορεί να πάω λίγο πιο νωρίς στο σπίτι, αλλά τούτο ναι, θα μου προσφέρει την ποιότητα πάντα, γιατί για μένα που μετράει τόσο η ποσότητα, γιατί να είμαι συνήθως με ένα τηλέφωνο στο χέρι ή με ένα λάπτοπ ανοιχτό και τα δύο μαζί ή πουλα μαζί. Ναι. Ό,τι μπορώ. Ναι. Ό,τι μπορώ. Εντάξει, νιώθω, κάποιες φορές νιώθω τύψεις, κάποιες άλλες φορές νιώθω σταματά να μαστιγώνεις τον εαυτό σου, του δίνει δουλειά σου, κατάλαβε το. Την λατρεύω τόσο πολύ. Δεν βάλω σε σίγουρα προτεραιότητα την οικογένεια κτλ. Αλλά από την άλλη. Και το έκανε εσύ τη μια φορά όταν αποφάσισε να φύγει από το χώρο, να αφοσιωθεί. Ναι. Κοίτα, είμαι τη άποψη ότι πρέπει να ξέρει πότε, ας πούμε, είναι η ώρα να αποσιωθεί να... και να αποτραβηθεί. Ναι, είναι κακό. Ναι. Γιατί εντάξει, μεγαλώσαμε, δεν λέω. Όχι, είσαι μια κούκλα. Δεν είσαι να κάνει. Κούκλα. Είσαι, συζητούσαμε μεταξύ προηγουμένω και για την Έλενα Παπαρίζου, για τον Botox που έκανε, ότι. Είδα το πρόσωπο μου, λέει, πριν τα 40. Και εγώ πρέπει την ώρα μου να κάνω, παιδιά. Όχι, όχι, έχει πάει ένα χρόνο να κάνω. Μόνο με σόφριτο. Μόνο μιλάς με τον Νικόλα μου. Όλοι μας βασικά. Κατάλαβα, βασικά. Αυτό το πράγμα ούτε πρέπει να ντρέπεσαι να το λες. Δεν αφορά και κανένα. Να ντρέπομαι, για όνομα του Θεού, κύριε Λέσου. Νομίζω ότι τα ταμπού και τα στερεότυπα είναι ξεπερασμένα. Γελούν τα παιδιά. Γιατί γελάτε, Νικόλα μου. Ούτε μας, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, είσαι μια κούκλα και φαντάζομαι είσαι και συνειδητοποιημένη από ποιαν άποψη και το εκπέμπεις αυτόν, Κατέρινα μου, ότι η τηλεόραση δεν είναι για όλη τη ζωή, δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα. Η τηλεόραση δεν είναι για μια ζωή και η τηλεόραση δεν είναι για όλους. Έτσι. Όλοι πρέπει να το έχουμε τούτον κατά νου και από εκεί και πέρα ο καθένας να προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί και να βελτιώνεται. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για όλους. Δεν μπορείς να φτάσεις ταβάνι ξαφνικά, ούτε ξαφνικά, ούτε ύστερα που 17 χρόνια, ούτε ύστερα από 20. Αν θες να βελτιώνεσαι εσύ ως άνθρωπος, πρέπει να βρίσκεις τρόπους να βελτιώνεσαι καθημερινά. Έτσι είναι. Και μπορείς να προσφέρεις την τηλεόραση χωρίς να είσαι και μπροστά στο κάτω-κάτω. Πολύ, πάρα ναι, πολύ καλή, θα το σκεφτούμε κάνει. Το μέλλον. Κάτσε, είσαι περίμενε. Είσαι σήμερα παραπάνω εσύ, δεν βλέπεις πολλά. Όχι, απλώς πιστεύω ότι είναι καλά να ξέρουμε ότι σε κάποια στιγμή θα αποχωρήσουμε. Έχει νέους ανθρώπους να έρθουν, να έχουν όρεξη. Δύσκολο με όλα τα πράγματα που βιώνουν τώρα οι δύο γενιές πριν από εμένα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Δύσκολο. Χάσαμε λίγο τον αυθορμητισμό μας, τον ενθουσιασμό μας, το να κάνω κάτι και να πετύχει, γιατί όλοι λαλούσαν με το μέσο που να γίνει το ένα, με το μέσο που να γίνει το άλλο. Θα τα καταφέρω, και γιατί να προσπαθήσω, αφού είναι να πάει χάλια. Πρέπει να το πράγμα έτσι λίγο να το γεννήσουμε ξανά, να το... Ήταν και δύσκολα τα δύο τελευταία χρόνια, όπως το είπες και εσύ, Κατέρινα. Μα τώρα έρθει μαζί ευλογιά τον πυθίκο, ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα του Θεού. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Σήμερα είπαμε ότι είσαι και ευλογιά του Καναρινιού, είσαι και ευλογιά του Ελέφαντα. Παλιά είπαμε ο κύριος Καραγιάννης προχτές. Α, ωραία, εντάξει. Έχει κι άλλες ευλογιές. Της Αγελάδας. Ναι. Απαναγιά μου. Να δούμε να μπορούμε να ακούσουμε. Κατέρινα και μου, σε βλέπουμε και μέσα από την εκπομπή του Λούι αρκετά συχνά. Και ο κόσμος που ξέρεις δεν ξυπνάει πολύ νωρίς. Και βλέπω σε σένα και μ' αρέσει και θα το πω, γιατί που έχει τύχει να σε δω, ότι είσαι πάρα πολλά αυθόρμητη. Εγώ βλέπω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, κάτι με μια εκπομπή ενημερωτική που περισσότεροι περιμένουν να δουν έναν παρουσιαστή με σοβαροφάνεια. Μα δεν είναι δελτίο. Δεν το κάνουν όλοι όμως αυτό. Είναι ενημερωτική εκπομπή. Θα γελάσει και καλή σχέση. Είναι 6:45 το πρωί. 6:45 είναι ευκό με τα μούτρα. Ζαλό, γεια σα κυρίε και κύριοι. Τούτα είναι τα νέα μα. Ισχύει ότι χορεύει σε τραγουδά και ξεκινήσει η εκπομπή και του κάνει όλου να πούνε. Λίγο καιρό να το κάνω. Αλλά ναι. Εντάξει, δεν ξύπνα. Α σου πω. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Στις μέρες που ξέρεις, μπορεί να συμβαίνουν κάποια άλλα πράγματα, μπορεί να είναι άρρωστο ένα από τα σπίτια μου, να έχω έννοια. Όπως χτες για παρουσίες στην ίδια, δεν ζημήθηκα, για παράδειγμα. Αλλά εντάξει, είσαι κι αν είσαι στον πόστο σου. Δεν τον ενδιαφέρει με την καλύτερη έννοια τον τηλεθεατή ότι εσύ μπορεί να είσαι με τις μαύρες σου, μπορεί να πονείς, μπορεί. Πρέπει να δώκεις τσινό που διάσεις κάθε μέρα. Είναι μαραθώνιος, είναι εκατοστάρι. Και κάθε μέρα Ο ίδιος μαραθώνιος. Δεν πρόκειται να... τούτον είμαι. Αυτό το προϊόν, η τοποθέτηση προϊόντος αυτή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ναι, είσαι αληθινή και αυτό βγαίνει. Και ο κόσμος που σε ξέρει βλέπει και το ίδιο πράγμα στο φακό και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να προσποιείς ή να... Τα καμπέρα μου πάει κιόλας. Υπάρχει κόσμος που είναι πιο... Εγώ δεν είμαι. Φαντάζομαι εμένα να είμαι... Oh. Δεν ανήκει σε αυτό το star system, κάποιοι το λένε που υπάρχει. Και... Ναι, ήμουν σίγουρη για την απάντηση. Σε ήμουν ποιο? Σίγουρη. Και άμα σα έλεγε εδώ, παιδιά, συζητούσα με μια καλεσμένη πάλι για το star system, που θεωρεί ότι δεν υπάρχει καταρχά star system. Μα στην Κύπρο? Ναι, ναι. Star system, παιδιά, δείχνετε πριν την Τζούλια Ρόμπερτ, α πούμε. Αυτό ναι, έτσι. Εντάξει. Ναι. Κατερίνα μου, τα παιδιά σου σε βλέπουν, τι σου λένε? Όχι. Που... τα παιδιά μου δεν με βλέπουν. Ξέρουν γιατί... ότι η μαμά καλεί τηλεόραση. Ναι, καλή. Είναι γνωστό πρόσωπο. Βέβαια. Να σε σταματήσει κάποιο στον δρόμο και να. Το βαριούνται πάρα πολύ. Νιώθουν πάρα πολλά περίεργα. Και τέλειωνε, πάμε να φύγουμε. Δεν με βλέπουν γιατί είναι οι ώρες τέτοιες. Δηλαδή, ναι, εκείνη την ώρα του ετοιμάζει ο μπαμπάς του για να πάει σχολείο. Οπότε δεν με βλέπουν. Έχει τη βοήθεια από το Κρίστιαν. Oh, Παναγία μου. Αν δεν είχα τη βοήθεια, δεν ξέρω πώς. Θα το έκανα. Ναι. Εκεί είναι η προτεραιότητα, ας πούμε, που λες ότι εντάξει, δεν μπορείς. Δεν με βλέπουν. Ξέρουν τη δουλειά κάνω, τους αρέσει αυτό που κάνει η μάμα τους, αλλά ως εκεί. Ναι. Ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή έτσι που θυμάσαι, μια δύσκολη στιγμή, την οποία σου τη στέρισε η δουλειά, λόγω του ωραρίου, του προγράμματός σου. Υπήρξε κάτι που δεν μπόρεσες να το ζήσεις, είτε με τα παιδιά, είτε πιο παλιά, γιατί ήταν η δουλειά, γιατί ήταν αυτό το πρόγραμμα. Γιατί μπορεί ήταν... να ήταν στιγμές, ναι, που να το ένιωθα. Να μην ήταν, ας πούμε, μια περίοδος η οποία να με, ναι, καταβάλλει, ναι, να πω Παναγία μου, επειδή δουλεύω δεν μπορώ να. Υπήρξαν στιγμές. Αναφέρθηκες πριν στον Γκόγκο, ρώτα την Σοφία. Κάμναμε ηλιοθεραπεία πάνω στο διάδρομο, ενώ ήταν Αύγουστος, δεν θυμάμαι καν, ας πούμε. Ναι. Ενώ ναι, εντάξει, ο χώρος ο συγκεκριμένος και έρχεται σε συνάρτηση με ζωή, όπως είπα πριν, ότι άμα θέλεις να δουλεύεις, δουλεύεις, βρίσκεις δουλειά να κάνεις. Ναι. Θέλει να σπαταλάς αρκετές ώρες. Ναι. Είναι επιλογή σου όμως για να δουλεύεις για κάτι που σου αρέσει και να μην δουλεύεις εις βάρος κάποιον άλλο. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης. Έτσι είναι, Κατερίνα μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Πραγματικά να συνεχίσεις έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς το ίδιο δύναμη, παιδιά. Ο κόσμος θέλει να χαλαρώνει, θέλει να χαμογελά, θέλει αισιοδοξία. Μπράβο σας. Και συνεχίστε και εσείς. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Πάρα πολύ. Πείτε μου λίγο το τέτοιο, τι κάνω, σηκώνομαι ή φεύγεις εσύ και φεύγω μαζί, από μόνη μου. Α, σε διαφημίσεις εδώ, ωραία, να αποχαιρετήσουμε το κοινό. Βασικά θα πάμε σε σύντομες διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς.